Για να κι όμορφο παιδό, για να κι λεβέντο παιδό, παμπώνει ρε και παραμυθατζή. Με το παραμύθι σου την έκανε στη τύχη σου και το ψιστήρι σου φιγκουρατζή. Το μυαλό σου μάζεψε και την πορεία άλλαξε, με τη φωτιά να παίζεις δεν μπορείς. Σαν πολλά μας τα κάνες, για να κι το παράκανες, το μάστορα σου κάποτε θα βρεις. Αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός που περιμένω, αυτός, αυτός. Είμαι ο καινούριος της Βύση. Α, ναι. Πώς σας φαίνομαι? Πάρα πολύ καλός. Αυτός, αυτός. Είμαι ο καινούριος της Βύσης. Ο ίδιος. Εγώ. Τώρα, πώς σας φαίνομαι, είμαι καλύτερος από τους παλιότερους? Special. Καλύτερος. Αυτό έτσι. Οι άλλοι είχαν πολλά μαλλιά. Οι άλλοι είχαν πολλά μαλλιά, άμα και εγώ έχω μαλλιά. Έχεις, αλλά καλύτερα που τα έχει σκόψει. Ναι. Και πιο αεροδυναμικός. Και φαίνεται και η φυσιογνωμία μου. Βέβαια. Φωτίζει το πρόσωπο σου. Διώξε πια το μακρύ μάλι, διώξε πια το μακρύ μάλι, διώξε πια το μακρύ μάλι, για χατήρι φαλακρού. Άκου να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι ο καινούριος της Βύση. Ναι, καλά να πάθεις. Ωραία. Καταρχήν, πώς σου φαίνομαι σε σχέση με τους προηγούμενους? Καλύτερος, εντάξει. Τι είστε, ο καινούριο? Ναι. Είστε κούκλος. Είμαι το τελευταίο μοντέλο που τελικά επέλεξε η Άννα. Τελικά η ομορφιά μου δεσπόζει. Simply the best. Πολύ καλός. Πολύ παραπάνω από ό,τι της αξίζει. Η ερώτηση απάντηση που έχω αποσπάσει. Πολύ παραπάνω από ό,τι της αξίζει. Μάλιστα. Καινούριο κι αυτό. Τι γελάς, δεν σου φαίνομαι? Δεν καταλαβαίνω, προς τι ο γέλωτας? Πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Δεν είπα σε εμφάνιση. Α, ναι. Δεν κοιτάς τα μούτρα σου? Τα είδα. Απογοητευτικός. Καμία σχέση. Δηλαδή είμαι χειρότερος, Λίγο. Και μοιάζει και στον Καραβέλα, λίγο. Αυτός είσαι Γιαννάρα μου, τώρα σ' αναγνωρίζω. Απ' τη χαρά μου, μάγκα μου, με κάνεις και δακρύζω. Και μοιάζει και στον Καραβέλα, λίγο. Είμαι ο καινούριος της Βύση. Ναι. Εγώ. Και εσύ. Η Βύση το ξέρει. Από ποια πόρτα μπαίνεις εσύ? Εγώ από τα παράθυρα. Εννοείται ο καλύτερος, είστε και άντρας. Γιατί, τι εννοείται, ότι οι άλλοι μάλλον δεν ήταν άντρας? Ήταν λίγο πιο. Σας πληροφορώ και εγώ τα ίδια είμαι. Άλλο, γιατί είσαι και ωραίος. Ευχαριστώ για το ωραίος. Θέλω να ξέρεις ότι και εσύ μ' αρέσεις. Όπα. Σας παρακαλώ. Μόνο με την κυρία Κοκκίνου μιλάω. Τι ποιος είμαι? Ο Μικουέλο είμαι, ο Μασέρ. Ναι, περιμένω. Ετοιμαστείτε. Ελάτε, ελάτε. Σύντομα, παρακαλώ, έχω δουλειά. Ναι. Έλα, Έλλη μου. Μα με βάζεις και μιλάω με τον Μπασαΐ, είναι δυνατόν? Έλα, μωρέ, ποιον επιχειρηματία? Εγώ τον αγοράζω αυτόν, το ξέρεις. Τέλος πάντων, τι κάνεις, μαράκι μου, καλά? Τέλεια, τέλεια ήσουν. Εγώ που ήμουν από κάτω και σε έβλεπα από πάνω, ξέρεις, ο από κάτω βλέπει καλύτερα τον από πάνω. Και κατάλαβε δηλαδή αυτό το μισό κιλό που έχασες, φάνηκε και έκοψες τέλεια. Εντάξει. Θα τα πούμε μεθαύριο, εντάξει. Άντε, γεια, γεια. Α, δεν μου λες, η Χρήσπα σου είπε άμα βρεθούμε να μου δώσεις τα φιλιά στο στόμα? Ναι. Εντάξει, τι να σου κάνω, με καψουρεύτηκε. Ναι. Τι γιατί, ξεχνάς τα δικά σου. Εντάξει, άντε, γεια μωρό μου, γεια, θα τα πούμε, γεια. Δεν με αφήνουν σε ησυχία. Έλατε, καθίστε. Καλά, πω, τι διαδρομή είναι αυτή, ξεχνάς να αλλάζεις ταχύτητα. Τέλεια. Και τη θέα. Μην ανησυχείτε. Καλά, έτσι και γίνουν τα αποκαλυπτήρια του νέου δρόμου, όλοι από εκεί θα πηγαίνουν. Με οτοστόπ. Α, είπα οτοστόπ και θυμήθηκα την Άννα Βύση να την πάρω τηλέφωνο. Καλά, θα ασκήσεις την Eurovision. Καλά, εσύ ακόμα σε αυτό το όνομα είσαι. Τι άλλαξε όνομα Eurovision? Βέβαια, έθεσε όρο, βέβαια. Έθεσε όρο η Άννα Βύση. Άννα Βύσιον θα λέγα. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Καλά, πώς το δέχτηκαν οι ξένοι? Σιγά τώρα, μην ρωτήσουμε εμείς τους ξένους. Τους έχουμε ρωτήσει ποτέ, να τους ρωτήσουμε και τώρα? Άσε που αυτοί δεν ξέρουν ελληνικά. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Το μόνο που έμεινε είναι το όνομα. Δηλαδή, Άννα Βύσιον 2006. Χαμός θα γίνει στην Αθήνα. Ακόμα και είσαι εσύ, στην Αθήνα. Τι, δεν θα γίνει στην Αθήνα? Στην Αθήνα θα γίνει, αλλά η Βύση θα βγει με link από το Λονδίνο. Γιατί ξέρεις, κάνει διεθνή καριέρα, μωρό μου, Βύση. Εκεί πέρα, στο Λονδίνο. Με τους Κύπριους, δηλαδή, διεθνή καριέρα. Και πάει μόνη της να κάνει την αφισοκόλληση. Αλλά
αγάπη και φύγε, ξηγέ τα λελεπτήκ. Βρισκόμαστε μπροστά στην αφίσα της κυρίας Βύση, η οποία προαναγγέλει τις εμφανίσεις της στο Βοτανικό. Ο καλλιτέχνης που φιλοτέχνησε την αφίσα ανεπνεύστη από το χρώμα του μαλλιού της, χρώμα που είναι φυσικά βαμμένο, άλλωστε σήμερα ποιος δεν βάζει τα μαλλιά του, και δημιούργησε αυτό το εξαιρετικό φόντο. Όμως εδώ διαφοροποιούμε στο εξής. Ο καλλιτέχνης δημιούργησε και μια αίσθηση πατίνας για να ενοποιήσει αυτή την εξαιρετική αφίσα. Αλλά έτσι φαίνεται στην κυρία Βύση ότι έχει παγίδες ή ξέρω εγώ αν αιμοπλογία ή τέτοια πράγματα. Σας διαβεβαιώ ότι τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν, έχει γραφεί βέβαια και δεν το διαψεύδω, ότι είχα σχέσεις με την Άννα. Είναι μια αλήθεια. Οπότε ξέρω ότι δεν έχει παγίδες. Άλλα πράγματα έχει Βύση. Εδώ θα ήθελα να πω δύο λόγια στον κύριο Ζανίκο, τον δήμαρχο του Αμαρουσίου, τον οποίο τιμώ με τη φιλία μου και με την ψήφο μου, παρότι είμαι δημότης Θεσσαλονίκης. Δεν είναι καθόλου σωστό που τοποθέτησε αυτό τον κάδο των απορριμμάτων μπροστά στην προσωπικότητα της Άννας. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπονοήσει ο πολίτης την ώρα που περνάει ότι η Άννα είναι για τα σκουπίδια. Δεν είναι καθόλου για τα σκουπίδια. Δεν ξέρω ούτε τα σκουπίδια είναι για την Άννα. Και στο κάτω-κάτω θα παρεξηγηθεί η κυρία Βύση και θα φύγει και θα μείνει η αφίσα κενή. Α. Μωρό μου, πότε θα... Α! Η One! Γίνανε 3! Ο θρύλος του Ζωρό! Καλά ο θρύλος, δεν είναι του Κόκαλη! Πάπι, πάπι, πάπι τσούλο! Πάπι, 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 μπέγαμι! Πάπι, πάπι, πάπι τσούλο! Πάπι, 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 μπέγαμι! Με συγχωρείτε, Βονοκλώ. Ναι. Αυτή είναι η κυρία Πάρις Χίλτον. Ναι. Τι είναι, είναι ηθοποιός? Όχι. Είναι κόρη του Χίλτον. Καλά, έχουν τα ξενοδοχεία, παιδιά. Τέλος πάντων. Και γιατί την έχουν έτσι εδώ την κυρία Χίλτον? Μα γιατί είναι πολύ όμορφη, πολύ πλούσια. Α. Ναι, ναι. Είναι γόνος πλούσιας οικογένειας. Έχουν σχέση με τον κύριο Κατσιδόκοστα. Που έχει δικιά του τη βουλιαγμένη, όλη τη βουλιαγμένη και δεν αφήνει κανένα να παρκάρουνε. Ακριβώς, έχουν σχέση οικογενειακή, πώς να σας το πω, είναι. Οικογένεια, μια οικογένεια. Αχ, δεν τα ξέρετε καλά τα πράγματα, δεν τα ξέρετε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Κατσιδόκοστας έχει κι αυτός ένα γόνο. Ο γόνος λοιπόν με την Πάρις Χίλτον ήταν ζευγάρι. Τώρα είναι με άλλο γόνο. Α, το αλογόνο είναι αυτό που βάζουν εδώ που φτιάχνονται. Αυτό είναι κολαγόνο. Α, τώρα δηλαδή η Πάρις Χίλτον είναι με άλλο κολαγόνο. Με άλλο γόνο. Α, με άλλο γόνο. Με το γόνο του κυρίου Νιάρκη. Μα με συγχωρείτε, η κυρία Πάρις δηλαδή πάει μόνο με γόνους γόνων. Δεν πάει καλύτερα με κανένα φτωχό παιδό να την ακούσει κιόλα? Γεια σας. Έχετε απέναντί σας τον επιστήμονα Γιαννάκη Ιωάννου, σεξολόγο-ανδρολόγο, και εμείς θα μιλάμε επί παντός επιστητού. Θα μου απευθύνεστε με τα γράμματά σας και θα σας απευθύνομαι εγώ προφορικώς από την εκπομπή μου. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε και στο email που τρέχει από κάτω μας. Εδώ σας λέω, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί εγώ θα είμαι η αφορμή να ξεπερνάτε τα όποια σεξουαλικά σας προβλήματα. Ξεκινάμε αμέσως, γιατί σήμερα έχω προσκεκλημένο το φίλο μου από την Αφρική, κύριον του Μπάμπι του Μπούτι, από όπου θα μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί κάθε άνδρα και κάθε γυναίκα. Το μέγεθος, καταλαβαίνετε. Κύριε Μπάμπι. Του Μπάμπι. Κύριε του Μπάμπι, ας έρθουμε κατευθείαν στο θέμα μας. Πόσοι είναι λοιπόν του Μπάμπι? Δεν καταλαβαίνει. Όχι, καταλαβαίνει. Πόσοι είναι του Μπάμπι, πόσοι είναι? Δεν καταλαβαίνει. Ναι, εσύ μπορεί να μην καταλαβαίνει, αλλά όλες καταλαβαίνουν και παρακαταλαβαίνουν. Εννοώ το μέγεθος. Α, αυτά λέτε. Αυτό εννοώ. Είναι γνωστό, ας πούμε, ότι εσείς οι Αφρικανοί δεν καταλαβαίνετε. Είναι τρομερό αυτό. Κάπως τα αντιδράνε οι γυναίκες. Έχω διαβάσει εδώ πέρα στο βιογραφικό σας ότι εσείς είστε παντρεμένος και δίμη Ελληνίδα. Όταν λοιπόν συμβρίσκεστε μαζί της, όταν κάνετε έρωτα, όταν κάνετε σεξ, μιλήστε ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή πώς εκφράζεται? Δηλαδή, τι σας λέει? Δηλαδή, τι κάνει? Φωνάζει, μου γκρίζει? Τι σας λέει? Η γυναίκα του Μπάμπι. Ποια γυναίκα μου? Εγώ δεν έχω γυναίκα, ούτε θέλω. Τα με πας Πλούτακος. Α. Ρέμος. Oh. Σφαγανάκης. Mm. Δώσαμε ένα στονίζο κόντος. Τέτοια μου λέει. Α, αυτό το λέει από τη χαρά της. Τέτοια μου λέει. Επειδή την ακούει από εσάς, έτσι, ναι. Μπράβο, κύριε του Στέλιου. Του Μπάμπι λένε εμένα. Α, ξέρετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε του Μπάμπι, αλλά επειδή έχω ένα φίλο Στέλιο που κι αυτός την έχει αφρικάνικη, ναι. Δοκιμασμένη, ναι, γι' αυτό σας μπέρδεψα. Α, με συγχωρείτε. Ναι, μια κυρία θέλει να μου μιλήσει. Ναι, σας ακούω. Σε μένα μιλάτε? Ναι, σε σένα ναι, μιλάω, ναι. Σε σένα παγαπάω. Έλα, πες μου τα νέα, τι γίνεται? Ποιος θα το γράψει το τραγούδι τελικά? Ο Καρδέλας, μπράβο, συγχαρητήρια! Τρομερό! Τι, όλες τις συμμετοχές των κρατών ο Καρδέλας θα τις γράψει, μπράβο! Τι ακούω, θα γράψει ο Καρδέλας όλα τα τραγούδια της Άννα Βίσιον? Ναι, ναι, τρομερό, καλά. Μπράβο σου λέω, θα ασκήσεις! Ξέρεις, εγώ παλιά είχα σχέση με τον Καρδέλα. Το πόσο μη ήθελε, το πόσο μη ήθελε. Ναι, έλα νουλα μου. Λοιπόν, άντε, γεια.
Φιλιά στον Νίκο, έτσι. Τύπου. Κάτω από την περούκα. Ναι. Ναι, σε μένα μιλάτε. Βέβαια, σε εσάς μιλάω, σε μιλάω σε μένα. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, πέστε μου το ονοματάκι σας, πώς σας λένε. Αχ, δεν θα σας πω το αληθινό μου, γιατί είμαι παντρεμένη, καταλαβαίνετε. Μπορείτε όμως να με λέτε, ας πούμε, Παυλίνα. Αχ, πάρα πολύ ωραίο όνομα, πάρα πολύ. Τώρα το σκεφτήκατε. Ξέρετε, πάντα ήθελα να με λένε Παυλίνα εμένα. Α. Το Καλλιόπι, που είναι το κανονικό μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Δείξω εγώ, κυρία Παυλίνα. Περίμενε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ δεν τα δάμε εμείς. Θα τα δεις στους ξένους. Σε παρακαλώ. Τι λέει πίσω, Αράπης. Σε παρακαλώ. Δείξω... Σταμάτα, Αράπη. Δείξω εγώ... Σε παρακαλώ, Αράπη. Μην το λες, Αράπη, αν έχεις την καλοσύνη. Δείξω εγώ φωτογραφία γυναίκα, παιδιά. Του Μπάμπη Τσάκνη Ντουλία. Μπουκάλια Πλούταγκος, 150 ευρώ. Ρε κάτι γυναίκες που υπάρχουν. Να έχεις τέτοιο εργαλείο στο κρεβάτι σου και εσύ να πετάς γαρδένια στο σφακιανάκι. Αχ, κύριε σεξολόγε μου, εγώ πάλι τα πίνω στο ρέμο. Για άλλο λόγο φυσικά. Αυτό ήθελα να πούμε και μαζί. Να σας πω τώρα τι μου συμβαίνει. Ο δεσμός μου πήγε με την καλύτερη μου φίλη. Τι να κάνω. Μήπως να πάρω πίσω τον Dolce & Gabbana φόρεμα που της χάρισα. Αυτό είναι θέμα. Δικό μου θέμα. Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Περίμενε, δύο λεπτάκια. Δικό μου. Θα το λύσουμε, περίμενε. Αυτό πραγματικά είναι θέμα. Του μπάμπι, μεγάλο πρόβλημα. Μην ανησυχείς. Θα σας το πάρουμε. Άσε με, ρε Γιάννη, έχω πρόβλημα. Τώρα κάλυψες χρόνια. Όρεξη έχεις. Α, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Τι έγινε. Η γυναίκα μου έχει τη γιορτή της μεθαύριο και δεν ξέρω τι θέλω να της πάρει. Σιγά το πρόβλημα, μωρέ. Πάρτε σε ένα δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι. Δεν είμαι για τόσα έξοδα. Γιατί πάρτε από τους Ρώσους, έχουν καταπληκτικά δαχτυλίδια. Το ίδιο έκανα και πέρυσι και ακόμα τα ακούω. Τι να σου πω, εσύ ξέρεις κάτι, θα θέλει οπωσδήποτε. Πώς δεν θέλει, να γίνει 10 χρόνια νεότερη. Πάρτε μια κρέμα, πώς την αυτή, αντιρρητηδική. Είσαι τρελός, θα είναι σαν να παραδέχομαι ότι έχει ρητίδες. Πάρτε μια κρέμα σύσφυξης. Θα είναι σαν να παραδέχομαι ότι έχει χαλάρωση. Τότε πάρτε μια κρέμα καραμέλα, τι να σου πω. Δεν βοηθάς. Παιδάκι, μετάξτε, θα το πάρουμε αλλιώς. Σου μιλάω τώρα έμπειρος. Με καβάζα γκόμενες από πίσω χιλιάδες. Λοιπόν, άκου. Γιατί σου παραπονιέται. Τι σημασία έχει. Πώς δεν έχει. Εγώ στα γενέθλιά της της πήρα δώρο μια ηλεκτρική κουβέρτα. Ωραία ιδέα. Ναι. Για να ζεσταίνετε. Ναι, κράτησα εγώ την ηλεκτρική κουβέρτα γιατί αυτή μου παραπονιότανε ότι της παίρνω το βράδυ τα σκεπάσματα και κρυώνει. Συγγνώμη, της πήρες ηλεκτρική κουβέρτα και την κράτησες για τον εαυτό σου. Ναι, κράτησα την ηλεκτρική για τον εαυτό μου και τώρα δεν παραπονιέται. Έχει όλα τα σκεπάσματα για πάρτι της. Έτσι να το κάνω κι εγώ. Δοκιμασμένη μέθοδο. Σου μιλάει τώρα ο έμπειρος που είχε τις γκόμενες καβάτζα από χρόνια πίσω, μεγάλε. Σκέψου, γιατί σου παραπονιέται. Ένα, δεν μου παραπονιέται συχνά. Άρα. Δεν μου παραπονιέται. Εντάξει, λίγο άμα κάνω μπάνιο και ρίξω τα νερά στο πάτωμα. Υιό. Και για τις κάλτσες όταν τις βρίσκει πεταμένες. Υιό. Και λίγο για το μαγείρεμα, λίγο για το σκούπισμα, το σιδέρωμα, το σουγκάρισμα, το ξυσκόνισμα. Υιό! Σου βρήκα τη λύση. Πού την ρε, μεγάλε. Εδώ στην έχω, ψάξε. Και τι να ψάξω. Παραδουλεύτρα, αγόρι μου. Παραδουλεύτρα. Βρέα τη Μούλικο, τέτοια κάνεις και εσύ στη δικιά σου την Ελληνίδα. Μα. Τι, μαμά. Σίγουρα! Τέτοια και χειρότερα θα κάνει. Όλοι οι άνδρες είναι γουρούνια. Σε μένα τα λέτε αυτά. Ξέρετε τι τραβάω εγώ από δάφτους. Ναι. Εγώ, όχι δουλειά. Σε παρακαλώ, σταμάτε επιτέλους. Δηλαδή, δεν φτάνει που την έχεις μεγάλη. Θες να μας πληγώσεις και από πάνω. Κύρια Παυλίνα, επιστημονικό σας ερωτώ. Ναι. Ο δικός σας, πόσο την έχει. Τι να σας πω, θα σας γελάσω. Έχουμε να το κάνουμε πολύ καιρό. Α, αυτό δεν έχει σημασία. Μετά τα 18 δεν μεγαλώνει άλλο. Άκου μαράκι, άκου να πάθεις. Αφιερωμένος πέσαλα από μένα για σένα, άκου μαράκι, άκου. Όλα τα σ' αγαπώ, αξίζεις να στα πω. Όλα τα σ' αγαπώ για πάρτι σου, μωρό μου, εντάξει. Για πάρτι σου όλα τα σ' αγαπώ του κόσμου, γουστάρεις. Τίποτα τα βρω. Πλάκα μου κάνεις μαράκι, ρωνευόμαστε τώρα μαράκι, δεν καταλαβαίνω. Τι θα πει που θα τα βρω. Θα τα βρω και θα στα φέρω να πούμε, εντάξει. Τι να σου πω. Σε κανένα μήνα θα ψάξω, θα τα βρω και θα σας στείλω, εντάξει, οκ. Okay. Αφού μου την είπες, σούπα. Σε κανένα μήνα θα σας στείλω. Πώς το μενός έχω. Δεν ξέρεις. Καλά, παίρνω το Θάνο, να δω πώς το μενός έχουμε και παίρνω πάλι σε ένα πίσω να μου πεις, εντάξει, γεια. Περίμενε, γεια. Καλησπέρα. Μπορώ να σας απασχολήσω για 3 λεπτά για μου. Σας παρακαλώ, δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Κάποια άλλη φορά ίσως, έτσι. Μα τι λέτε. Θα είχαμε τελειώσει τώρα. Ελάτε 2 λεπτάκια. Μα τι είναι αυτό που τραβάω εγώ, οι χριστιανοί. Τι είναι αυτά. Χριστιανοί, είπατε. Έχω τον Άγιο Νικόλαο προστάτη του ναυτικού μας. Ξέρετε, 25x25, καθαρό ασήμι. Πάρτε ένα εξαιρετικό δώρο. Δεν θέλετε αυτό. Έχω και τη φρεγάτα Λασχαρίνα, φωτογραφία του 1940 και εμείς την έχουμε επιχρωματίσει. Ένα εξαιρετικό έργο λαϊκής τέχνης, το οποίο μπορεί να κοσμήσει το σαλόνι σας. Αχ, τελειώσατε. Όχι, περιμένετε, δεν σας αρέσει αυτό. Γιατί δεν θέλω. 2 λεπτάκια. Έχω το κλασικό γέρο με το τσιμπούκι. Αν θέλετε, κρατάμε το γέρο, σας δίνουμε το τσιμπούκι μόνο. Αχ, τελείωσες. Ναι. Δεν θέλω, άνθρωπέ μου. Σας παρακαλώ, έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτε και εγώ θα έπαιρνα αυτόν τον γέρο να το βάλω τώρα τον κολόγερο στο σαλόνι. Τι, παιδί μου. Έχω προφυλακτικά εξαιρετικά. Αχ, όχι. Έλα,
Τι έγινε? Τι? Ούτε και ο Θάνος ήξερε τι ημερομηνία έχουμε σήμερα. Και εγώ τι φταίω? Πώς? Θα βρεις όλα τα σ' αγαπώ και θα μου τα φέρεις? Και πώς θα μου τα φέρεις? Θα τα φέρω εγώ, θα τα φέρω εγώ. Εγώ έχω όλα τα σ' αγαπώ, θα τα φέρω εγώ στην κυρία με πολύ καλή τιμή. Και απλώς εσύ να κτυκιάρει. Μην με προσβάλλετε, κύριε. Εγώ να βοηθήσω ήθελα. Σου ζητήσαμε να βοηθήσεις για σένα, ε? Άντε ρε πανηλήθιο άτομο που θα βοηθήσει, να πούμε. Ποιος είσαι, τι κάνεις εσύ? Εγώ είμαι ένας απλός εξωτερικός πλασιά, γιατί κανείς δεν με βάζει πια μέσα στο σπίτι του. Ξέρετε, έχω όλα τα σ' αγαπώ με 120 ευρώ. Μπορεί να τα αφήσω στην κυρία, τα χρεώνω σε εσάς. Αν δεν τα θέλετε μέσα σε 20 μέρες, μπορεί να μου τα επιστρέψετε να τα πάρω πίσω. Καταλάβετε, να τα φέρω ή να τα φέρω. Πες τα ψήσεις. Α, θα το πείτε, σας τη λέει να τα πείτε, τα φέρω. Ναι, ναι. Έλα, θα σε πάρω εγώ μετά. Μα σας παρακαλώ, έχω καταπληκτικά να σας δώσω καλημέρες και σας αγαπώ σε όλες τις γλώσσες. Πάρτε από μένα, γιατί έχουμε και ίδιο τοίχο. Καταλάβετε. Έχω εδώ. Έχω την καλημέρα στα ελληνικά. Καλημέρα, σας αγαπώ. Ναι. Βλέπετε. Έχω in English. A good morning, I love you. Εξαιρετικό έργο. Mm. Έχω επίσης και αυτό το in France, στα γαλλικά δηλαδή. Bonjour, je t'aime. Και στα τουρκικά, ασυχτήρι. Έτσι περιμένετε να μπείτε στην ΕΟΚ. Α, αυτή η αφίσα έχει συλλεκτική αξία. Είναι κολλημένη εδώ και 30 χρόνια, ε. Σώμα μου καημένο. Μία από τις καλύτερες αφίσες που κοσμούν την πόλη και μάλιστα τον έναστρο ουρανό είναι η αφίσα του κυρίου Νότη Σπακελάκη σε μια ιδιότυπη συμβολική φωτογράφηση από όπου ο κύριος Νότης φωτογραφίζεται αβίαστα με το πουλί του. Το πουλί του κυρίου Νότη είναι αρπακτικό. Σε αντίθεση με την φωτογράφηση του κυρίου Μαζονάκη από όπου επιμελώς κρύβει το πουλί του, προφανώς γιατί δεν αρπάζει. Μα με συγχωρείτε που ενοχλώ και πάλι, αλλά αυτή η κυρία Paris Hilton από μια οικογένεια ευγενών και πριγκίπων εκτίθεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι σε DVD και βλέπω εδώ ερωτικές στιγμές. Αυτό τι δείχνει δηλαδή το DVD? Δείχνει το προσωπάκι της, το σωματάκι της, μεσούλα γλουτούς. Και τι άλλο κάνει? Δείχνει σκηνές από την προσωπική της ζωή με τον γόνο. Δηλαδή. Την ώρα που κάνει μπάνιο, την ώρα που χτενίζεται, την ώρα που σκουπίζεται, την ώρα τέλος πάντων που μένει εντελώς μόνη. Μάλιστα. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, και αυτό το DVD που εμείς μπορούμε να αγοράσουμε, ας πούμε, σε αυτή την πολύ προσιτή τιμή, μπορούμε να το παίξουμε? Και να το βλέπουμε. Με την κυρία Έθη Φόδη εγγράφει σε κοτσομπολίστικο περιοδικό ότι έχουμε σχέσεις. Το διαψεύδω κατηγορηματικώς. Ούτε να τον δει. Κύριε Γιώργο Μαζονάκη, με συγχωρείτε που ρωτάω. Πονάει η αποτρίχωση, γιατί θέλω να βγάλω κι εγώ το μουστάκι. Αισθάνομαι ιδιαίτερος ευτυχής που έχω τη χαρά να απολαμβάνω αυτή την καταπληκτική αφίσα. Rex Music Theater. Η κυρία Δέσποινα Βανδύ, αν κρατήσω το theater, προφανώς εδώ θα υποδίεται την Ιουλιέτα στο έργο του Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, και ο κύριος Μαζονάκης το Ρωμαίο, την ώρα που έχει πιει το κόνιο και έχει κονιαστεί. Και προσπαθεί με μαλάξεις η κυρία Ιουλιέτα Δέσποινα Βανδύ να τον επαναφέρει. Α, δεν σας είπα, εμείς είμαστε φοβεροί στους αδερφούς και τις αδερφές. Αδερφές Καλουτά, αδερφές Μπρόγερ, αδερφές Δήμα, αδερφή Κατσάμπα, αδερφή Τζαβάρα, αδερφή Κατσιμίγες, αδερφή Πιξλάξ και τώρα η αδερφή Σαλέα, Θαράντης και Βασίλης Σαλέας με το κλαρίνο του, που στην προκειμένη περίπτωση με το κλαρίνο παίζει κιθάρα. Είσαι σίγουρος ότι είναι επικίνδυνα εδώ? Να κουλέρι μωρό μου, εγώ δεν φοβάμαι για το αυτοκίνητο. 34.000 ευρώ έχω δώσει. Άμα ήταν επικίνδυνα εδώ θα αργόμαστε, έλα τώρα. Μόλι τα αυτοκίνητα γίνονται, οι άνθρωποι δεν γίνονται. Τώρα με ξενερώνεις. Τώρα με ξενερώνεις, μιλάς σαν τη μάνα μου. Αυτοκίνητο! Ναι, αυτοκίνητο ρε μαμά! Τι αυτοκίνητο βρε φλούφλι! Γιατί ρε μαμά, εγώ τώρα είμαι 39 χρονών δηλαδή, δεν δικαιούμαι ένα αυτοκίνητο να πηγαίνω στη δουλειά μου ρε μαμά! Άκουσα να σου πω, γι' αυτό η μαμά φίλησε κατουρημένες ποδιές να σου βρει δουλειά, για να τη ζητάς τώρα αυτοκίνητο! Γιατί ρε μαμά, δεν πάρω αυτοκίνητο να πηγαίνω στη δουλειά μου, συνέχεια με τα πόδια θα πηγαίνω, όχι, θέλω αυτοκίνητο ρε μαμά, δεν το δικαιούμαι! Ήθελα να ξέρω ποιο σου φούσκωσε τα μυαλά. Μήπως βρήκες καμιά σουρλουλού από το γραφείο και σου ζητάει κούρσες? Και πού να γνωρίσω εγώ τι σουρλουλού? Οι σουρλουλούδες μαμά πηγαίνουν με αυτούς που έχουν αυτοκίνητα, το καταλαβαίνεις? Θέλω αυτοκίνητο, εγώ δεν γνωρίζω καμιά σουρλουλού. Τότε, μήπως θέλει κανένας να ξεφορτωθεί το δικό του και βρήκες ένα το φλούφλι να στο πουλήσει? Καλά ρε μαμά, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο θα μου πάρεις νομίζεις? Άκου να σου πω αγόρι μου, μεταχειρισμένη γυναίκα να μην πάρεις, αυτοκίνητο δεν πειράζει. Ναι μαμά, σιγά τώρα, εγώ 39 χρονών, σιγά μην έρθει με μένα καμιά 15 παρθένα, χαχα.
Σιγά μην παντρευτείς και από τα 39 σου. Έχεις καιρό ακόμη. Ωραία! Μέχρι να παντρευτώ θέλω να μου πάρεις το αυτοκίνητο, το καταλαβαίνεις! Τι να το κάνεις, αγόρι μου! Θέλω να γνωρίσω μια κόμενα, ρε μαμά, επιτέλους! Οι κόμενες πάνε μόνο με αυτούς που έχουν αυτοκίνητα! Θέλω κόμενα, βαρέθηκα πια να αυνανίζομαι! Θέλω κόμενα! Φλούφλι, πρόσεξε, αγόρι μου! Τώρα με τη γρήπη των πουλερικών, να μην πηγαίνεις με κότες! Και οι κότες θέλουν αυτοκίνητο! Μα στο αυτοκίνητο! Έλα ρε μωρό μου, χαλάρωσε λίγο. Όχι, δεν χαλαρώ, να πάμε στο ξενοδοχείο. Σε ξενοδοχείο? Ρε καπουλά μου, έχουμε δώσει 34.000 ευρώ που έχουμε εδώ και αυτό το αυτοκίνητο και την αυτοκινητάρα μας την πολυτελέστατη. Με τη ζέστη μας και να τρέχουμε τώρα σε ξενοδοχείο που άνε τα ζευγαράκια. Έλα ρε καπουλά μου, έλα ρε μωρό μου. Δίκιο έχει. Να το λέει και ο Θεός, δίκιο έχει. Ποιος? Ο Θεός δεν το λέει. Ρε, εσύ τι κάνεις κύριε, μα τι κάνεις? Όχι, το αυτοκίνητο χαζεύω. Κουσταρίς, αυτοκινητάρα, μιλάμε να σου πω κάτι. Με ABS, με ζάτες αλουμινίου, με δερμάτινα καθίσματα, με αερόσακους από εδώ, από πάνω, με μοκέτες. Κουσταρίς, Πολύ ωραία, κάντε εσείς τη δουλειά σας και εγώ βλέπω τα ρολόγια. Να σου πω, δεν πειράζει, κάνουμε δουλειά μας. Να σου πω, ακούσε, άμα θες να ρωτήσεις κάτι, πρώτα, εμείς εδώ πέρα είμαστε, έτσι. Και μόλις τελειώσουμε, σου πω, στο δώσω εγώ το διηγήσεις. Άρα, τι μου τσίγω, σε συμπάθησα. Έλα, μωράκι μου, να δεις τι έχει να δει. 1800 κυβικά η αυτοκινητάρα μας, θα μπει μέσα. Εγώ έχω δει και έχω δει πράγματα. Τέτοιο εργαλείο πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι, βόηθα και εσύ με το εργαλείο μας, αδερφέ μου. Ωραίο, μπράβο. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Μίνα, μωρό μου. Οδυσσέα. Τι είναι, Μίνα μου? Βαρέθηκα. Βαρέθηκε σε μένα? Όχι, Οδυσσέα μου, τη διαδικασία. Όλα τα ίδια και τα ίδια. Ανισάφη πια. Τι να κάνουμε, σε αυτά τα πράγματα η διαδικασία είναι μία. Όχι, Οδυσσέα μου. Η κατάληξη είναι μία. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει. Αφού τόσοι άλλως εκεί θα καταλήξουμε, γιατί να παιδευόμαστε τώρα, μωρό μου? Για ποικιλία. Και τι είναι το σεξ, μωρό μου? Τι είναι? Ένα πιάτο με απόλα. Α, γεια σου. Τι φεύγεις? Όχι, Οδυσσέα. Τι? Είναι ένα πιάτο με τα μπριζολάκια του, τα μπιφτεκάκια του, τα τυροπιτάκια του. Γιατί, κρίμα δεν είναι να έχω ένα τέτοιο πιάτο μπροστά μου και να τρώω μόνο μαρουλοσαλάτα. Ωραία, λέγε τι θέλεις τώρα. Θα θέλα να φάω λίγο μπιφτεκάκι. Πεινάς να παραγγείλω? Όχι, μωρό, Οδυσσέα, αλληγορικά μιλάω. Ακαταλαβίστηκα μιλάς. Οδυσσέα, λέγε. Θέλω λίγο ποικιλία στην ερωτική μας ζωή. Δηλαδή τι να κάνω? Να αλλάξουμε ρόλους. Σε παρακαλώ, αυτό μην το λες εμένα, εγώ είμαι άντρας. Ο άντρας είναι και να δίνει και η γυναίκα και να παίρνει. Άμα είναι να γίνεις εσύ άντρας και εγώ γυναίκα, δεν παίρνω. Αγάπη μου, Οδυσσέα μου, αγάπη μου, το παρεξή, δεν εννοώ αυτό. Πες, τι. Εννοώ να αλλάξουμε τους ρόλους που ήδη έχουμε με καινούριους. Δηλαδή το πάρε δώσε θα μείνει ως έχει, έτσι? Εγώ αντριλίκη, εσύ γυναικίκη. Ωραία, το πιάσα. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Πες ότι εγώ είμαι ένα αυστηρό αφεντικό και εσύ, ας πούμε, η δούλα, η παραδουλεύτρα, κουστάρεις. Τι, Όχι, Οδυσσέα μου, όχι. Γιατί να μάνα μου. Θα πρέπει να βρούμε τώρα στολές και τέτοια. Δεν θα μπούμε στο πετσί. Ας το πετσί, θα το δεις το πετσί σε λίγο. Περίμενε, άστα αυτά τώρα. Άστα, δεν χρειάζεται. Άκου να δεις. Ναι. Φαντασιώσου λιγάκι, ρε παιδάκι μου. Πες ότι φοράμε τις στολές. Θα πάτε σπίτι, κοίτα τώρα. Το αφεντικό. Δουλάρα! Εσύ θα πεις τι φοβισμένα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Και αμέσως θα φοβηθείς και θα δεις. Ναι. Δουλάρα! Τι? Μασάζ! Είσαι... Τι είναι πάλι, ρε παιδάκι μου, τι θα κάνω? Δεν μ' αρέσει. Τι θέλεις, μωράκι μου, θέλεις? Θέλω κάτι πιο ρεαλιστικό. Σαν τι, όπως... Ναι, πες. Θα κάθομαι εγώ έτσι στο κρεβάτι, μόνη και προστάτευτη. Και θα μπαίνεις εσύ μέσα και θα με βιάζεις. Καλά, κύριε Ανάγκη, να ανέβω στον τρίτο όροφο για να σε βιάσω. Δεν βιάζω μία στο δρόμο. Οδυσσέα μου, άκου να δεις. Μόλις με έχεις δει και έχεις πάθει ψύχωση μαζί μου. Ναι, τι να σου πω, πολύ ρεαλιστικό. Οδυσσέα, ναι. Θέλεις να φάμε μπιφτεκάκι ή όχι? Εντάξει, τι να κάνω, λέγε τι να κάνω, θα το κάνω για σένα. Λοιπόν, θα βγεις έξω από το παράθυρο, εγώ θα είμαι εδώ πέρα ξαπλωμένη, μόνη και προστάτευτη, και εσύ θα βγεις, θα μπεις και θα με βιάσεις. Οκ, το πιάσα. Πάω έξω. Ωραία. Κοίτα, μην το χάσεις. Όχι, με τίποτα δεν το χάνει.
Πω, τι θα γίνει με αυτό το άτομο σου, εσύ μας έχεις στήσει 4 ώρες. Εσύ, να σου πω κάτι, 4 ώρες μπορεί να χάνεις τώρα, αλλά θα κερδίσεις ολόκληρη τη ζωή σου. Είναι τόσο καλός αυτός. Ακούλε, κάτσε και με κόβεις ρε και από τα μηνύματα, ρε. Ακούλε, καλός. Ρε, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Μιλάνο, όλες οι μοντέλες τρέχουν τα σάλια με το που τον βλέπουν τον Τζόνι. Θα πάτε πλάκα σου. Πώς είναι, ωραίος είναι. Ακούλε, ωραίος εσύ. Είναι κούκλος, καταρχήν ξέρει και δίνεται. Απίστευτα! Τι δίνεται, πώς δίνεται. Δίνεται ο ίδιος, ρε. Ο ίδιος, αυτό που είναι. Ρε, εσύ, πες μου ένα μοντέλο, ρε. Ένα μοντέλο, πες με τη Σιντή. Τι. Σιντή Κρόφορντ. Τη Σιντή Κρόφορντ. Τη Σιντή Κρόφορντ, αγόρι, την έχει πάρει για πρωινό. Τη Σιντή Κρόφορντ, τη Μισελ Φάιφερ, τη Ζιζέλ. Την πια να σου πω, την Ευαγγελίστα. Τη Σμαράγδα την Καρύδη. Την πήρε στο παραπέντε. Πώς το κάνει, καλά να σου πω κάτι. Άμα σε πάω στην κλειδωμένη κρεβατοκάμαρα του, θα πάθεις πλάκα. Έχει φωτογραφίες από όλες με το πισινό της. Hey, hello! Oh, Johnny! Welcome! How are you, eh? George, how are you, George? Well, I'm fine. Yeah, yeah. I'm fine. It's my best friend, eh? What's your name? Michalis, Michalis. In English? Michael. Michael, yes. My friend is Michael Jackson, you know. Oh, είναι σπισινό, Michael Jackson. Michael Knight! Michael Knight, Michael Morning, my friends, yes. Πού είσαι να ρίσεις, Johnny, και είσαι μαύρος. Naomi. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό, Naomi Campbell, ε! Πες μου, το πήρες! Τώρα, είσαι τρελός, ρε. Είσαι τρελός. Η Ναόμη με θέλει χρόνια. Καταλαβαίνεις, ναι. Κι εσύ? Πήγαμε τώρα Μπαρμπάντος. Μπαρμπάντος, και πού έμενατε, ρε? Σέρατον, πλήρωσα 15 μέρες, αλλά δεν έμενα καμιά νύχτα. Κατάλαβες. Γιατί? Σε σαμουδιές γούσταρε αυτή πολύ. Beach bar? Ναι, beach bar, beach night, you know. Πάρα το άτομο, καλά. Και τι κάνατε? Κοιμόμαστε γυμνοί, ξέρεις το κύμα και αυτά. Να, συγγνώμη, Να, γεια σε εδώ. Γεια σε. Γιατί καίγεσαι, καίγεσαι, ρε. Άμα. Είναι ακόμα η καυτή της ανάσα εδώ. Λάβα, μαύρη λάβα, άρε τυχερέ. Την Ναόμη μεγάλη για να. Δεν ξέρω. Ήταν να την αραωνιαστώ. Αλλά δεν την ήθελε η μάνα μου. Μα Ελληνίδα, δεν θέλει. Ναι, ήθελα να παντρευτώ Ελληνίδα, κατάλαβες. Θα παντρευτώ κάποια μέρα κάποια Ελληνίδα του εξωτερικού, βέβαια, κατάλαβες. Γιάννη μου, θέλω να του πεις του παιδιού του φιλαράκου, γιατί ξέρεις, τα λέει, είναι ορόστα αυτά. Δεν μπορεί, δεν το έχει όμως. Ναι, θες γκόμενες, παιδάκι. Έτσι. Να τις ρίχνεις. Ναι. Για να σε δω, μια χαρά είσαι. Και εδώ πράγμα. Ωραίο, βλέπω έτσι, ωραίο. Ναι, εντάξει, εσύ ξέρεις. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, πίσω για να δω πίσω. Ωραία, είναι λαχανή που αν το κάνει και πορτοκαλί. Και πίσω μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, οι γκόμενες χρειάζονται τρόπο. Μία κουβέντα θα σου πω και τελείωσες. Άκου, εσύ δεν τις τα λες. Ναι. Τι να κάνεις. Τι να κάνω. Να τις τα λες. Μίνα! Τι είναι καλέ, γιατί δεν μπαίνεις. Πού να πω ρε παιδάκι μου, δεν γίνεται, είναι κλειδωμένη η τζαμαρία. Εσύ ο βιαστής, βρες τρόπο! Ας άφηνες την τζαμαρία ανοιχτή και καλά να μπούκερνα! Και καλά μπες από την πόρτα, άντε! Είναι ξεκλείδωτη, αλλά κάνε ότι τη σπάς! Ωραία, έρχομαι! Παλιόπορτα! Ποιος είσαι εσύ? Ο βιαστής σου! Μη, με φωνάς! Συγγνώμη, μωρό μου, συγγνώμη, σε πόνεσα. Τι συγγνώμη, Οδυσσέ. Θα έλεγε ποτέ ένα βιαστή συγγνώμη. Άμα είναι καλό άνθρωπο. Οδυσσέ! Τι μωρό μου, δεν έχει μπει στο πετσί. Μα θα το πετσί, θα το δει το πετσί. Ωραία, τι να κάνω. Πάλι. Δεν θα ακούσει τι λέω. Άσε με να λέω ό,τι θέλω. Εγώ πόνεσα, τίποτα. Λε, πάλι. Δηλαδή και θα στην πέσω. Ναι. Ωραία. Πε ότι η πόρτα είναι εδώ και βγαίνω έξω, το κάνω τώρα. Ναι. Έξω βρέχει. Γίνεται χαμό. Και πολύ αέρα. Για να το κάνω. Δεν πειράζει, ο αέρας τα ρίξε. Λοιπόν, περίμενε, έρχομαι. Ποιος είσαι εσύ? Δεν με γνωρίζεις. Ο βιαστής της γειτονιάς, μωρό. Άγιε μη! Καλά, τι γελάς. Μα, λες εσύ, όχι μη! Τι να κάνω. Κατάλαβα, Οδυσσέα. Τι. Δεν έχει μπιφτεκάκι σήμερα. Μίνα. Μίνα μου. Μίνα, μωράκι μου. Μίνα, μορφιά μου. Τι θες? Έλα να κόψουμε το μαρουλάκι που έχουμε, να φάμε τη σαλάτα που ξέρουμε. Κατάλαβα. Πάλι μόνος μου θα τη φάω.